Λίγα λεπτά πριν το πρώτο ημίωρο της πρωινής εκδρομής, πρωινό Τρίτης. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Αν δεν είστε ακόμα στην παρέα μας, ελάτε. Καλημέρα, πρωινό Τρίτης, δεύτερη μέρα της εβδομάδας και ένας μικρός κυμολίστας μας ξεναγεί στην Κύμολο από χθες, σε ένα πανέμορφο μικρό νησί. Η αγαθή Ρόδη έχει πάρει την σκυτάλη και, μάλλον όχι, λάθος, δεν έχει πάρει τη σκυτάλη, έχει πάρει χαρτί και μολύβι και τους κινητοποίησε εκεί τους κυμολίστες και το μικρό κυμολίστα και πλέον είναι σε μια υπέροχη έκδοση από τις εκδόσεις. Weaving Waves. Παρακαλώ, Weaving Waves. Πολύ ωραία, από τις εκδόσεις. Ναι, εικόνες, με εικόνες για πες μου. Από την Ματέι Γιάρκοβα. Πολύ ωραία, η οποία είναι. Η οποία μένει στη Βουλγαρία τώρα, είναι βραβευμένη εικονογράφος με πολλά βιβλία στον αρχηγοτικό της και μεταφρασμένα σε πολλές γλώσσες. Να πούμε πως η αγαθή Ρόδη δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην πρωινή εκδρομή. Την είχε ακόμα μια φορά η κυρία Αφροδίτη Καλτσάη Δημητρακοπούλου προτείνει μαζί με τη Λέσχη Ανάγνωσης τότε για την Αμελή, σωστά? Σωστά, ναι. Η Αμελή τι κάνει? Η Αμελή είναι μια χαρά και προχωράει. Κάνει και αυτή πράγματα παντού. Ο Κυμολίστας την πήγε την Αμελή στην Κύμολο. Την πήγε. Την έχει πάει, ναι, εδώ και ένα χρόνο. Λοιπόν, πώς προέκυψε τώρα ο μικρός ο Κυμολίστας, ένας μικρός Κυμολίστας? Πριν περίπου 3,5 χρόνια, online ψάχνοντας να βρω κάποιους Έλληνες που κάνουν κάτι το ξεχωριστό, στο διαδίκτυο βρήκα τους κυμολίστες. Ήταν η πρώτη. Πάτησα οι Έλληνες που κάνουν κάτι το ξεχωριστό. Τι κάνουν οι κυμολίστες? Οι κυμολίστες, και αυτό που είδα εγώ, είναι η ανασχόληση τους με τα βιβλία. Αρχικά ξεκίνησαν με τις ανοιχτές βιβλιοθήκες, ναι, διάσπαρτες, αν και στο νησί, με τις βάρκες βιβλιοθήκες το 2019, με τον μετακινούμενο σινεμά του Σινε Καλησπερίτη, βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ECTN Award το 2021, πέρσι, ναι, δηλαδή. Ναι. Καθαρισμού στο νησί, σε, ναι, όλες τις παραλίες. Εδώ και 2 χρόνια, είναι η δεύτερη χρονιά, διοργανώνουν το Κύμολος Experience Festival με συναυλίες. Έχουμε, φέτος είχαμε και για πρώτη φορά θεατρική ομάδα, πάλι εθελοντική, σε εθελοντική βάση, ναι, που έδωσε 2 πολύ πετυχημένες παραστάσεις στο νησί, στο Μεσαιωνικό Κάστρο. Οτιδήποτε πολιτιστικό συμβαίνει, ακριβώς, στο νησί, δηλαδή ευθύνονται οι κυμολίστες? Θα μπορούσα να το πω, ναι, κάπως έτσι. Υπάρχει, η περιφέρεια έχει ενδιαφερθεί γι' αυτό? Καταρχήν, πόσα χρόνια μετράει η δράση? 11 χρόνια. 11 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, λοιπόν, εξελίχθηκαν σιγά-σιγά. Αρχικά ήταν τα βιβλία, οι υπαίθριες δανειστικές βιβλιοθήκες, ναι, και τα βιβλία κρεμασμένα από τα θαλασσόξυλα. Αυτά τράβηξαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και φίλων και υποστηρικτών ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό πλέον. Ναι. Και οι αρχικές προβολές στο κάστρο με τα φαναράκια. Ο Σινε Καλησπερίτης, mm-hmm, πλέον σινεμά δηλαδή, για δώσε μας εικόνες σε παρακαλώ. Ωραία. Αγαπή μου. Έχουμε 200 αιρούμενα φαναράκια που πλέον έχουν αντικατασταθεί από ηλιακά και, ναι, δάδες, διάσπαρτες, ναι, με δουλειά αρκετών ωρών για να στηθεί κάθε φορά το σκηνικό, ναι. Ο Εθήνων Νους είναι ο Φώτης ο Μαρινάκης, αυτός ήταν ο εμπνευστής, ναι, χρόνια πριν, μαζί με την Ελένη την Πετράκη, ναι, και σε παραλίες του νησιού, ναι, απόμακρες κυρίως, αναδεικνύουν τις ομορφιές της Κυμόλου, της Πολιέγου, του διπλανού νησιού που είναι ένας μαραγδένιος παράδεισος κι αυτός. Άνω τελεία, παράδεισος η Κύμολος, πρέπει να βάλουμε το επόμενο τραγούδι τώρα, όπως καταλαβαίνεις, Ντένι Θανασάτε. Είχα τη Μήλο και τη Μήλο και στην Κύμολο εκεί να παντρευτεί στην Κύμολο, αλλά δεν, παράδεισος πάει. Λοιπόν, για πες μου, για πες μου. Και ξεκίνησα λοιπόν τις, ναι, βραδινές και καλοκαιρινές προβολές, όταν το επιτρέπει βέβαια ο καιρός, ναι, ναι, γιατί όταν φυσάει δεν γίνεται, ναι, στο κύμα, δίπλα στη θάλασσα. Μαγικό περιβάλλον. Μαγικό, δεν υπάρχουν λόγια, αν δεν το ζήσει κάποιος αυτό, να περιγραφτεί. Βέβαια υπάρχουν στο YouTube τα βίντεο. Φέτος οι κυμολίστες και όσοι βοήθησαν... Πόσες προβολές, να πάμε εκεί. Φέτος λοιπόν το καλοκαίρι του 2022, που ήταν τα μέτρα πλέον, δεν είχαμε περιορισμούς. Φέτος, ναι, έχουμε φτάσει πιστεύω στις 15 προβολές, γιατί πήγαν και στη Μήλο για πρώτη φορά. Έκαναν πάνω στο Σαρακίνικο προβολή που δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψω. Στην Πολύεγο
Στις Παναγιάς Σταυλάκη έγινε μία προβολή. Τι ταινίες από πού προμηθεύονται και με τι πόρους. Ναι. Οι ταινίες είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας διανομής Rosebud 21, που στηρίζει τους κοιμωλίστες όλα αυτά τα χρόνια και δίνει ταινίες οι οποίες παρουσιάζονται και για πρώτη φορά, όπως ήταν η Άιφελ φέτος. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν γι' αυτό? Είναι λίγοι άνθρωποι που δουλεύουν. Δηλαδή... Αλλά είναι πολλοί εθελοντές. Βασικά, όπως είπα, δουλεύουν δύο άτομα. Όσο δύο. Και να σας φαίνεται απίστευτο. Αλλά εθελοντές δουλεύουν και 4 και 5 ανάλογα. Βοηθάει ο κόσμος όπως τη φοβερή, μάλλον στις φοβερές προβολές που έγιναν στο ρέμα. Δεν ήμουν εκεί να τις δω. Ναι. Για πρώτη φορά. Εκεί βοήθησαν όλοι οι κάτοικοι. Οι άνθρωποι που έχουν τα σπίτια τους έδωσαν μέχρι και ρεύμα. Μάζεψαν τις καρέκλες. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι εθελοντές για μας. Και βοηθάνε. Η πολιτεία τώρα, πάμε για την περιφέρεια και το Δήμο. Πώς έχει υποστηρίξει όλα αυτά τα χρόνια οικονομικά, όχι με θεωρίες? Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχω να πω δύο πολύ ωραία. Έχουν βοηθήσει? Ναι ή όχι? Δεν έχουν βοηθήσει. Είναι πολλές οι ομάδες και οι εθελοντικές ομάδες και οι ΆΜΚΙ και οι οργανισμοί που θέλουν στήριξη. Λοιπόν. Εμείς λοιπόν όμως έχουμε ένα πολύ ωραίο νέο για σήμερα. Χθες το βράδυ έφτασε με το καράβι του Σολωμός το αυτοκίνητο που είναι δωρεά ενός ανώνυμου φίλου δωρητή που αγαπάει την Κύμολο. Τι θα κάνει το αυτοκίνητο? Το αυτοκίνητο ήταν το όνειρο ζωής για τους κυμολίστες, να μπορούν να μεταφέρουν τον εξοπλισμό του σινεμά, να κάνουν τους καθαρισμούς. Με τι μετέφεραν? Με ένα μηχανάκι, με κάποιο άλλο αυτοκίνητο, με κάποιο άλλο σπόρους προσπαθούσαμε λοιπόν, να βρούμε. Στην Ελλάδα γίνονται τα πράγματα λίγο ανάποδα. Τι γίνεται λοιπόν? Νομίζω από μερικά πράγματα που έχω δει και εγώ σαν άνθρωπος, ως θεατής, ως απλός πολίτης. Όταν κινητοποιείται ο κόσμος και δημιουργείται ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, επιτυχημένο και το αγαπά ο κόσμος, τότε κινητοποιείται η πολιτεία. Δηλαδή δεν βοηθά για να δημιουργηθεί αυτό. Όταν είναι έτοιμο, λέει βρε παιδιά να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε. Νομίζω ότι πλέον θα κινητοποιηθεί και η πολιτεία και οι θύνοντες. Μακάρι, ναι. Εμείς προσπαθούμε εθελοντικά για την Κύμολο, ναι, ναι. Και εγώ μαζί και προσπαθώντας. Και πες μου τώρα για το βιβλίο, τι έχει μέσα το βιβλίο αυτό? Το βιβλίο λοιπόν προέκυψε, αρχικά το έγραψα το βιβλίο χωρίς να έχω πάει στην Κύμολο, ναι. Δεν είχα πάει στο νησί από τις φωτογραφίες. Έγραφα κάποιο άλλο βιβλίο και παίρνω πριν 1,5 χρόνο τον Φώτη το Μαρινάκη να ρωτήσω κάποια πράγματα για θαλασσινούς όρους. Έτσι λοιπόν ξεκινάω το βιβλίο, το τελειώνω, αλλά βλέποντας τόση ομορφιά και είχα πάρα πολλές απορίες, με έφερε σε επαφή με τους ανθρώπους που είχαν την ευγενή καλοσύνη, μου έδωσαν την άδεια, είναι φίλοι μου πλέον, ήταν ναι. Από το τηλέφωνο φίλοι, όχι από κοντά μόνο, καρδιακή το λέω. Μου έδωσαν την άδεια λοιπόν να απεικονιστούν στο βιβλίο και οι ιστορίες που τους αφορούν και είναι οικογενειακές ή προσωπικές έχουν μπει στο βιβλίο. Ο καπετάν Χειμώνας, ο καπετάν ναι. Βαγγέλης, η Μπέμπα, ναι. Η μαγείρισα της Αλικής. Η Μπέμπα, να την πάρουμε ένα τηλέφωνο την Μπέμπα. Για να δώσουμε. Ναι, τώρα επιτόπου. Ο καπιτάν Αυγουστής. Εσύ θα μιλάς και εγώ θα παίρνω την Μπέμπα. Ωραία. Ναι, για πες μου. Ναι, για πες μου, για πες μου. Ο καπετάν Αυγουστής λοιπόν με το τρεχαντήριο του που αποτελεί τη μεγαλύτερη ιστορία πιστεύω την αυτή. Καλή μου, γιατί πήρες εσύ την Μπέμπα, θα την πάρω από το σταθερό. Ωραία. Μ' αρέσει. Ωραία, μ' αρέσει αυτό που γίνεται έτσι. Αυτό το διαδραστικό και το αυθόρμητο για μένα είναι μαγικό. Είναι το μαγικό της πρωινής εκδρομής. Λοιπόν της Μπέμπας. Ναι, ωραία, για πες μου, για πες μου. Ανθρώπους λοιπόν οι οποίοι μου τράβηξαν το ενδιαφέρον, οι ιστορίες και για ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή, όπως ο πρώτος φωτογράφος που ανέδειξε την ομορφιά της Κυμόλου, ο Νίκος Οψίλης, και ο Μπαρμπανίκος, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή στα ελληνικά, στη βυθισμένη αρχαία Κύμολο, και είχε φίλους πάρα πολλούς επισκέπτες. Είχα συγκινήθηκα με όλες αυτές τις ιστορίες που άκουγα στο τηλέφωνο. Φυσικά το πιο παλιό μαγαζί του νησιού, την Καλή Καρδιά. Έτσι με λέγεται το μαγαζί. Έτσι λέγεται. Η Καλή Καρδιά. Καλή Καρδιά. Τι έχει η Καλή Καρδιά μέσα? Αυτό το μαγαζί ήταν ναι. Κουρίο.
Μαγαζί για καλά και για άσχημα του νησιού. Φαρμακείο. Και τι δεν είχε αυτό το νησί, το μαγαζί. Και ήταν το μοναδικό. Πώς γίνεται αυτό? Και όμως δεν υπήρχε κάτι άλλο. Άλλος χώρος. Το μαγαζί λέγεται ακόμα. Ναι, ναι, η καλή καρδιά και συνεχίζει. Το έχει ο κύριος. Η καλή καρδιά, συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή τι πουλάει η καλή καρδιά? Αυτή τη στιγμή είναι ένα φοβερό εστιατόριο καλή καρδιά. Αλλά υπάρχουν και τόσα άλλα στην Κύμολο εξίσου καλά. Αλλά και έχει και προϊστορία με άλλες δραστηριότητες. Βέβαια, εκεί γίνονταν τα πάντα. Δηλαδή, γίνονταν οι γάμοι, τα μνημόσυνα, ήταν στο κουρίο. Εστιατόριο. Μέσα εκεί ήταν κουρίο ταυτοχρόνως, ήταν ταχυδρομείο, ήταν φαρμακείο, ναι. Δηλαδή, εστιατόριο, κουρίο, ταχυδρομείο. Όλα αυτά, όλα αυτά. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δεν ξέρω τι άλλο θα έπρεπε να πω. Δεν νομίζω. Άσε την Μπέμπα να μας τα πει. Ναι. Κυρία Μπέμπα μου, είστε στη γραμμή. Ναι, ναι, σας ακούω. Καλή σας μέρα στην όμορφη παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ που μιλάτε για το νησάκι μας το όμορφο. Κύμολό μου, παράδεισό μου. Είναι το σλόγγαν μας. Για περιμένετε, βάλτε ανωτελεία στην πολύ ωραία ενέργεια και στη γλυκύτατη φωνή σας. Μια ανωτελεία. Ναι. Μικρός εξενιτεύτηκα γιατί ήμουν φτωχαδάκι. Και έφυγα απ' την Κύμολο το όμορφο νησάκι. Όμορφες καλημέρες στην Κύμολο, στις Κυκλάδες. Καλημέρα, έτοιμη να χορέψω είμαι με και εγώ το ίδιο, και η Αγαθή, έτσι. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου. Πως νοσταλγώ το πόδι μου στην ψαθή να πατήσω. Και όπως λέγα μια φορά την άμμο να φιλήσω. Να δω αν θα στο ξαπλό βουνί μίλη. Μα τίποτα κι από αυτούς δεν έχει απομείνει. Κι μωρό παραδείσο μου, σε έχω πάντα στο μυαλό μου. Έχουν κινητοποιηθεί και οι μολύστες, στέλνουν μηνύματα, ένας χαμούλης. Εγώ θα φύγω τώρα αυτή τη στιγμή από το στούντιο του Ράδιο Γάμα και θα είμαι ακριβώς στα σοκάκια. Χριστέ μου και να γύριζα τα χρόνια πάλι εκείνα. Αστρογάμε το αραχτό, κουλέτα και βαζίνα. Κι αστρογάμε το αραχτό, κουλέτα. Λοιπόν, καλημέρα. Βρίσκομαι, κυρία Μπέμπα μου. Πάω στην παραλία σας. Στα Όχι. Πράσα είμαι. Όχι. Τι θες, Αγαθή? Είναι. Τι θες, Αγαθή? Είναι στην Αλική, Μπέμπα. Είναι στην Αλική, Μπέμπα. Όχι, να πάμε στα Πράσα. Εντάξει, να μιλήσουμε. Γιατί θες να με πας στη Λαλική, εσύ? Εντάξει, εγώ θέλω να πάω στα Πράσα, θέλεις. Λοιπόν. Είμαι είναι εκεί. Μία από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού. Θεωρείται Παλαντάις, πώς να σου το πω, παράδεισος, καραβική της Ελλάδος. Έτσι θεωρείται τα Πράσα. Καραϊβική της Ελλάδας, ναι. Τα Πράσα. Ναι, ναι. Πρέπει να ναι, με καλέσετε ναι, ναι, να ναι. κάνω εκεί την πρωινή ναι. εκδρομή, να τη βγάλουμε από τα Πράσα. Δεν πειράζει, δεν χάλασε ο καιρός με μια μέρα βροχή. Έτσι ακριβώς. Εγώ βρίσκομαι στην Αλική, εξίσου μια πολύ μεγάλη παραλία, πεντακάθαρη, με ναι. πορτελάκι και άμμο. Πολύ ωραία. Τι κάνετε εκεί οι κυμολίστες, για πείτε μας. Οι κυμολίστες, να σας πω, νομίζω ότι έχει πει τόσα πολλά η Αγαθή που με έχει καλύψει. Γιατί σας λένε Μπέμπα, γιατί είμαι πολύ τεκνή στην οικογένεια, στο 7ο παιδί μέσα από αγόρια, το τελευταίο. Το όνομά σας είναι Μπέμπα. Ευγενία, όχι, ευγενία, αλλά επαγγελματικά
Είμαι 30 χρόνια στην εστίαση, έχω και δωμάτια. Ναι, και έχω καθιερωθεί με τον Μπέμπα επαγγελματικά, οι πάντες. Είμαι η Μπέμπα της Κιμόλου, για να ξέρετε. Η Μπέμπα, ναι. Η Μπέμπα της Καραϊβικής. Έτσι, ναι. Των Κυκλάδων. Ναι, έτσι ακριβώς. Άμα χτυπήσετε η Μπέμπα της Κιμόλου, θα δείτε, έχω πάρα πολλές σελίδες. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα πράγματα. Λοιπόν, συγχαρητήρια να σας πω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εσείς για την ωραία, τη χαρούμενη εκπομπή σας. Που σε κρατάει έτσι ζωντανή και δεν θέλεις να φύγεις και τη γλυκιά φωνή σας. Εχθές που διαβάσατε για το μικρό Κιμολίστα, πραγματικά συγκινήθηκα τόσο πολύ που το είχατε τόσο μέσα σας στόμφο, το λέγατε τόσο όμορφα που σηκώθηκε η τρίχα μου. Τόσο ζωντανό ήτανε. Κάθε μέρα, όχι σήμερα, αλλά τις επόμενες ημέρες πάλι θα διαβάζουμε. Ναι, πολύ έτσι, ωραία το διαβάζουμε. Ζωγραφιές και γράμματα θα ξεπηδούν από τα βιβλία, έτσι, αυτά θα κάνουμε. Έτσι, να είστε καλά, εμείς είμαστε 11 χρόνια μια ομάδα. Ναι. Ξεκίνησε με όραμα ο Φώτης, στην πορεία ήρθαν και άλλα άτομα. Πολύ ωραία. Κάποια αποχωρήσανε, κάποια συμπληρώσανε. Μάλιστα. Ξεκίνησε να καθαρίζει δρόμους και μετά το πάθος του έφτασε την Κίμολο εδώ που βλέπετε τώρα. Δηλαδή έχει τέτοια τρέλα έχουμε που συνέχεια κάθε χρόνο οραματιζόμαστε και κάτι. Έχουμε πολλά στο μυαλό μας. Εκτός από τις ανοιχτές βιβλιοθήκες, τις βάρκες που κάνουμε, τις παραλίες με τα βιβλία που έγινε μεγάλος δώρος. Είναι και ο Σινέ Καλής Περίτης που έχει πετάξει παντού. Ωραία. Σε διαφήμιση. Πηγαίνουμε παντού σε όλες τις παραλίες, έχουμε πάει και Στίκινο. Τώρα ζητάνε το Σινέ Καλής Περίτη και Στίφνο και Μήλο. Δηλαδή έχει γίνει τέτοια διαφήμιση με το Σινέ Καλής Περίτη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Μπέμπα μου, παρακαλώ, μέσα στα πλάνα σας, τα άσπρα καράβια σας και τα όνειρά σας, σας παρακαλώ, να βάλετε, να τοποθετήσετε και ένα μικρό όνειρο, η πρωινή εκδρομή, να βγει με εικόνα και ήχο, απευθείας να βγαίνει στο Ράδιο Γάμα, αλλά να βγαίνει και εικόνα live streaming από μια παραλία. Όποια μου πείτε εσείς, εγώ πάω, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θέλετε, και τα μαυροσπήλια είναι πάρα πολύ ωραία. Πάω εγώ, πάω παντού. Εκδρομή είμαι. Φημιζόμαστε για τα καθαρά νερά μας και τις όμορφες παραλίες μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Το καλό φαγητό σε όλα τα μαγαζιά με προϊόντα της Κιμόλου. Πολύ όμορφα. Είμαστε παρθένο νησί, ακόμη δεν έχει διαβρωθεί το νησί μας. Με τον τουρισμό, έχει ποιοτικό τουρισμό ήσυχο. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και όλους τους εθελοντές και τους ξένους και τους ντόπιους που μας στηρίζουν και είναι κοντά μας και μπορούμε τα όνειρά μας να τα κάνουμε πραγματικότητα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά και να συνεχίζετε την ωραία σας εκπομπή. Συγχαρητήρια για όλους, μια μεγάλη αγκαλιά από το Ράδιο Γάμα, από την Πάτρα, από την Αγαθή Τη Ρόδη και το μικρό Κιμολίστα. Καλημέρα σας. Να σας πω ότι κοντά μας έχουμε και τον Δήμαρχο που μας στηρίζει. Πολύ ωραία. Μα οφείλει να το κάνει αυτό. Είσαστε το σήμα κατά τεθέν του νησιού. Βέβαια όσο μπορεί προσωπικά. Πλέον πρέπει να προσποθήσει παραπάνω. Νομίζω, χωρίς εγώ να είμαι εκεί, όχι μόνο ο Δήμαρχος και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, πρέπει να προσπαθήσει παραπάνω. Ναι, καταλαβαίνω ότι ο Δήμος δεν είναι. Η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Ναι, ναι, διότι ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν αγκυλώσεις, είναι το δημόσιο με ακριβώς, προβλήματα. Αλλά οφείλετε πλέον να προσπεράσετε κάποια πράγματα, διότι. Αξίζει τον κόπο. Είναι εμπνέει και παρασύρει το ρεύμα των Κιμολιστών ως κύμα να πω εγώ. Έτσι. Πιστεύω και φέρνει άλλον αέρα στο νησί. Να είστε καλά. Καλά. Καλημέρα. Καλή καλημέρα. Μέρα, καλημέρα. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ροδινό γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας θα κόβουν δρόμο.
δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βοδιαστό, τα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο.